Χρόνια τώρα, κυρίες και κύριοι, οι υπουργοί της παιδείας και οι κυβερνήσεις τους κάνουν πως δεν ακούν. Για ποιο πράγμα όμως φωνάζουν και τι ζητούν εδώ και χρόνια οι σπουδαστές μαζί με τους εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική εκπαίδευση? Καταρχήν αγωνίζονται και διεκδικούν να έχουν σύγχρονα και επαρκή εργαστήρια και όχι τα σαραβαλιασμένα και τα λιγοστά που συνήθως σήμερα υπάρχουν. Ζητούν επίσης οι υποδομές όπου σπουδάζουν να είναι κατάλληλες και ο εξοπλισμός τους σύγχρονος. Φωνάζουν ακόμα να γίνουν προσλήψεις για να υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί από την αρχή της χρονιάς και αυτοί να είναι μόνιμοι και όχι με μια βαλίτσα στο χέρι και κάθε χρόνο σε διαφορετικό μέρος και σχολείο της χώρας. Οι νέοι και οι νέες διεκδικούν επίσης το δικαίωμά τους να σπουδάζουν στις ειδικότητες που αυτοί όμως επιλέγουν και επιθυμούν και όχι να αναγκάζονται να ακολουθούν ειδικότητες άσχετες με τις προτιμήσεις τους. Πολλές φορές μάλιστα ακόμα και στα μισά του δρόμου των σπουδών τους, ανάλογα με τα τμήματα που έχει το κάθε σχολείο ή επειδή καταργήθηκε στο σχολείο τους η ειδικότητά τους ή ο τομέας τους. Διεκδικούν επίσης τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα στη διάρκεια της μαθητείας ή της πρακτικής τους άσκησης να είναι πλήρη και ουσιαστικά. Θέλουν η πιστοποίηση της επαγγελματικής τους γνώσης να υπάρχει μέσα στο πτυχίο τους και όχι να τρέχουν και να ξοδεύονται για τα παράβολα και για λογής-λογής χαρτιά που τα πουλάνε ακριβά οι έμποροι της κατάρτισης. Διεκδικούν, γιατί διαπιστώνουν κάθε μέρα, ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα των σπουδών τους, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Είναι υπερβολικά όλα αυτά? Δεν είναι λογικά? Δεν είναι αναγκαία? Όποιος μιλά για αναβάθμιση στην επαγγελματική εκπαίδευση, αυτά δεν είναι που πρέπει πριν απ' όλα να κάνει? Τώρα, αν ρωτάτε τι κάνει και τι προβλέπει για όλα αυτά ή έστω για κάποια από αυτά το σημερινό νομοσχέδιο, η απάντηση είναι τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όσο και αν ψάξει κανείς στα 150 τόσα άρθρα αυτού του νομοσχεδίου δεν πρόκειται να βρει όχι άρθρο, μα ούτε λέξη για τη βελτίωση των υποδομών και των εργαστηρίων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και πώς να βρει, θα πει κάποιος, όταν για του χρόνου ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε χθες, προχθές, πήγε παρακάτω 30 εκατομμύρια από φέτος, από τα 85 στα 56 του χρόνου. Και αυτή η μείωση δεν είναι μόνο για την καθαριότητα και τις μετακινήσεις, κυρία Υπουργέ, που άλλαξαν κωδικό. Μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας. Το νομοσχέδιο, συνεπώς, που σήμερα συζητούμε, ουδε μία σχέση έχει με την ανάγκη της εποχής μας για μια ποιοτική και αναβαθμισμένη επαγγελματική εκπαίδευση, ούτε φυσικά για πτυχία που θα έχουν αντίκρισμα πραγματικό. Προστίθεται και το σημερινό, σε εκείνη τη μακρά αλυσίδα των αντίστοιχων νομοθετημάτων της τελευταίας τριακονταετίας, που ενώ μιλούσαν στο όνομα της αναβάθμισης, τελικά υποβάθμιζαν τις σπουδές και το μέλλον των σπουδαστών. Θυμηθείτε τα τελ-τες της δεκαετίας του 90, μετά τα ΤΕΕ του Αρσένη, ύστερα τα ΕΠΑΣ της κυρίας Γιαννάκου, κατόπιν το νέο ΕΠΑΛ του κυρίου Αρβανιτόπουλου και τελευταίο το έτος μαθητείας του ΣΥΡΙΖΑ, πριν φτάσουμε στο σημερινό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτές όλες οι αλλαγές δεν έφεραν καμιά απολύτως αναβάθμιση, γιατί πολύ απλά είχαν και εξακολουθούν να έχουν άλλο στόχο. Ποιον? Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΣΕΒ και των επιχειρηματικών ομίλων για να έχουν φθηνό, ευέλικτο, φρέσκο, νεανικό, εργατικό δυναμικό αναλώσιμο στις επενδυτικές τους ασχολίες στη χώρα μας. Δεν το λένε βέβαια έτσι ομά. Το λένε σύνδεση με την αγορά και εναρμόνιση με την αγορά εργασίας. Αλλά αυτό εννοούν.
Το νομοσχέδιο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί σχεδόν όλα όσα ζήτησε ο ΣΕΒ από το περασμένο καλοκαίρι και γι' αυτό και την ευχαρίστησε ήδη διακριτικά ο ΣΕΒ, όπως και οι υπόλοιποι εργοδοτικοί φορείς, αχάριστοι δεν είναι. Στην προχθεσινή συνεδρίαση την ευχαρίστησε που είχαμε με τους φορείς. Και πώς να μην την ευχαριστούν όλοι αυτοί που ενώ είναι μεγαλοαφεντικά εμφανίζονται ως κοινωνικοί εταίροι, λέει. Κάτι σαν συνεταίροι, ας πούμε, με τους εργάτες τους, όταν με το νομοσχέδιο όλοι αυτοί πιάνουν στασίδια παντού, σε όλα τα όργανα, τα κεντρικά, τα περιφερειακά, τα κλαδικά που προβλέπει το νομοσχέδιο. Για να κάνουν τι σε αυτά τα όργανα? Μα για να εισηγούνται τις ειδικότητες και τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, για να παρεμβαίνουν στα αναλυτικά της προγράμματα, προκειμένου να προωθούν την ανάπτυξη πολύ συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Με ποιο κριτήριο? Μα με τις εφήμερες ανάγκες των επιχειρήσεών τους και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Αυτός ο μηχανισμός δεν είναι καινούριος. Τον προβλέπανε όλοι οι προηγούμενοι νόμοι, δεν τον ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ τον διατήρησε και τον χρησιμοποίησε. Και όλο αυτό εμφανίζεται ουδέτερα ως καθορισμός, λέει, των ειδικοτήτων από την αγορά εργασίας. Αυτός όμως ο σχεδιασμός, από τη μια δημιουργία αποφύτους μιας χρήσης για τους εργοδότες με δεξιότητες που σε σύντομο χρονικό διάστημα απαξιώνονται και από την άλλη δεν διασφαλίζει στους μαθητές, στους σπουδαστές τη δυνατότητα επιλογής της ειδικότητας που οι ίδιοι επιθυμούν, ανεξάρτητα από την περιοχή που κατοικούν. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που χρησιμοποιεί εδώ το Υπουργείο. Η έμφαση στον τομέα του τουρισμού για τις Κυκλάδες και στον τομέα της ενέργειας για τη Δυτική Μακεδονία υπονοεί ακριβώς ότι εκεί αυτές θα είναι κυρίως οι προσφερόμενες ειδικότητες για τα παιδιά που ζουν εκεί. Το νέο ποιοτικό στοιχείο ασφαλώς που εισάγεται με το νομοσχέδιο στα άρθρα 9 με 15 είναι η θεσμοθέτηση αμέσως μετά το γυμνάσιο των διετών επαγγελματικών σχολών κατάρτισης, ΕΣΚ, κατηγορία στην οποία εντάσσονται από εδώ και πέρα και οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ. Αυτές θα δίνουν μετά από εξετάσεις πιστοποίηση επίπεδου 3, δηλαδή προσόντα και πιστοποίηση με ακόμα χαμηλότερα επαγγελματικά, μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα από το επίπεδο 4 του ΕΠΑΛ. Αυτό φυσικά για τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ αποτελεί καθαρή υποβάθμιση, που ως τώρα δίνουν πιστοποιητικό επίπεδου 4. Εύλογες λοιπόν οι ανησυχίες και των σημερινών σπουδαστών και των παλιότερων αποφύτων αυτών των σχολών του ΟΑΕΔ για την υποβάθμιση των πτυχίων τους και απόλυτα δικαιολογημένη η ανησυχία για μια δρομολογημένη ίσως πορεία συρρήκνωσης των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ και γι' αυτό πέρα για πέρα δίκαιη και η αντίδραση των εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ που ζητούν με τον αγώνα τους και το σημερινό να κατοχυρωθούν στο νόμο τα εργασιακά τους δικαιώματα. Όλοι αυτοί είναι παραπληροφορημένοι? Κάνουν λάθος που ανησυχούν? Εδώ ο ίδιος ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕΒΕ στην Επιτροπή με τους Φορείς εξέφρασε ο ίδιος τον προβληματισμό του για την πρόωρη κατάρτιση, λέγοντας ότι αυτές οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης στην πραγματικότητα υπονομεύουν τα ΕΠΑΛ. Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο, οι μαθητές από τα 15 τους και από την πρώτη μέρα κάνουν πρακτική μαθητεία και παράλληλα παρακολουθούν θεωρητικά εργαστηριακά μαθήματα. Δηλαδή, 15χρονα παιδιά πετιούνται μακριά από τα σχολεία και οδηγούνται άρον-άρον στην κατάρτιση και την ανήλικη εργασία. Αυτό είναι το σημερινό, το σύγχρονο πρόσωπο της βαρβαρότητας του 21ου αιώνα. Ανήλικη εργασία, η οποία μάλιστα και θα επιδοτείται από το κράτος στα πλαίσια των ενεργητικών πολιτικών, όπως λέτε, δηλαδή φρέσκο, νεότατο εργατικό δυναμικό, τζάμπα για τις επιχειρήσεις.
Αν είναι να δώσετε λεφτά στους επιχειρηματίες, εκεί τα βρίσκετε στο πιτς φυτίλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομοσχέδιο δεν προβλέπετε τίποτα για την αμοιβή της πρακτικής και της ασφάλισης των μαθητών. Όλα παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις. Συμπέρασμα. Οι μαθητές αποκόπτονται εντελώς, ακόμα πιο νωρίς από το δικαίωμά τους στη γενική μόρφωση και από όλα εκείνα τα μαθήματα της γενικής παιδείας που έχουν τόσο ανάγκη, τη γλώσσα, την ιστορία, τη φυσική, τη χημεία, την καλλιτεχνική παιδεία, για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους ολόπλευρα, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. Δεν θεωρούμε προνόμιο μονάχα των πανεπιστημιακών φοιτητών, μονάχα αυτών που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, το δικαίωμα στη γενική μόρφωση. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτό το δικαίωμα. Όποιος όμως στερείται τη γνώση, ξέρετε, αυτό τελικά επιδρά αρνητικά και στην όποια επαγγελματική του ενασχόληση, αφού δεν θα έχει, ξέρετε, εκείνες τις γνώσεις για να κατανοεί βαθύτερα το ίδιο το αντικείμενο της δουλειάς του. Από υποδομές, αφήστε καλύτερα. Οι επαγγελματικές σχολές κατάρτισης θα στεγάζονται στα εργαστήρια των εργαστηριακών κέντρων και των σχολείων, δηλαδή στις ήδη απαρχαιωμένες, ελλιπείς και πολλές φορές ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Όσο για τους εκπαιδευτικούς σε αυτές τις επαγγελματικές σχολές, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αυτοί δεν θα είναι μόνιμοι, αλλά δεν θα είναι καν εκπαιδευτικοί, αλλά εκπαιδευτές, λέει, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ή ακόμα και εμπειροτέχνες με επαγγελματική εμπειρία. Με το νομοσχέδιο γίνεται βεβαίως και ένα βήμα παραπέρα, αφού αυτές οι ΕΣΚ μπορεί εκτός από δημόσιες να είναι και ιδιωτικές. Δηλαδή, αν μια γαλακτοβιομηχανία σε μια περιοχή έχει ανάγκη από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον κλάδο της, θα μπορεί άνετα να ιδρύει μια επαγγελματική σχολή κατάρτισης, να παίρνει εργάτες από τη δικιά της σχολή με τα δικά της αναλυτικά προγράμματα, με τζάμπα μαθητεία και εργατικό δυναμικό, γιατί όλα αυτά θα επιδοτούνται από το κράτος, και όλα καλά και όλα ωραία. Και όταν θα έρθει η ώρα αυτός ο επενδυτής να αλλάξει δραστηριότητα και κλάδο, όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι μένουν στα κρύα του λουτρού. Έτσι λέτε, το είπε και ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ότι θα κλείνει και το περίφημο χάσμα δεξιοτήτων που ζητάει η αγορά και δεν βρίσκει. Μόνο που έτσι θα μεγαλώνει το άλλο, ξέρετε, το βαθύτερο χάσμα, αυτό που υπάρχει ανάμεσα στα συμφέροντα των νέων και στα συμφέροντα των μεγαλοαφεντικών. Γιατί ενώ οι νέοι αναζητούν ποιοτικές σπουδές και πτυχία που θα τους εξασφαλίζουν δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο των σπουδών τους και με καλούς όρους φυσικά, οι άλλοι, τα μεγαλοαφεντικά, θέλουν ευέλικτο εργατικό δυναμικό προς εκμετάλλευση που θα μπορούν κάθε τόσο να το βγάζουν για απόσυρση και να το αντικαθιστούν με τα νέα μοντέλα της κατάρτισης. Όπως καταλαβαίνετε, το χάσμα είναι αγιαφύρωτο, γιατί είναι ταξικό. Και με το σημερινό νομοσχέδιο αυτό το χάσμα όχι μόνο δεν μικραίνει, αλλά μεγαλώνει. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι οι ανίκανοι μαθητές, οι ανειδίκευτοι μαθητές και εργάτες, ή οι χωρίς δεξιότητες εργαζόμενοι. Το πρόβλημα είναι η καπιταλιστική αγορά, που για τα κέρδη και την ευέλικτη φτηνή εργασία στερεί από όσο γίνεται πιο νωρίς τη μόρφωση για να προσφέρει την πρόωρη ένταξη στην εκμετάλλευση και την εργασιακή ανασφάλεια. Τελικά η αγορά δεν είναι η λύση όπως ισχυρίζεστε από το πρωί ως το βράδυ. Η αγορά είναι το πρόβλημα και βεβαίως η οικονομία και η παραγωγή μπορούν να οργανωθούν και με άλλο τρόπο. Το έχει αποδείξει η ιστορία, με σοσιαλιστικό τρόπο που θα αντιστοιχεί και στις ανάγκες των ανθρώπων δηλαδή, και όχι θα είναι και δεν θα είναι αυτή η ζούγκλα που ζούμε σήμερα. Η ίδρυση των πρότυπων ΕΠΑΛ με το νομοσχέδιο οδηγεί στην κατηγοριοποίηση αυτών των λυκείων με σκοπό να δημιουργηθεί, είναι φανερό, μια αφρόκρεμα των σχολείων των ΕΠΑΛ για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ αλλαγές προβλέπονται και στα ΙΕΚ, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μιλώ για τα δημόσια. Προβλέπεται το κλείσιμο των μικρών δημοσίων ΙΕΚ, θα μείνουν μόνο όσα έχουν τουλάχιστον 200 σπουδαστές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες πόλεις, όσα έχουν πάνω από 100 μαθητές. Και αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι ανοίγονται οι δρόμοι και άλλοι δρόμοι για να αυξηθεί η πελατεία
στα ιδιωτικά ΙΕΚ που πολλαπλασιάζονται. Αντί λοιπόν να ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματα των σπουδαστών των ΙΕΚ και να καταργήσετε την εγκύκλιο που προβλέπει το έσχος της απλήρωτης και ανασφάλιστης πρακτικής των σπουδαστών αυτών, αντί να καταργήσετε τα δίδακτρα, αντί να δώσετε σε όλους τους άνεργους σπουδαστές επίδομα ανεργίας, αντί να τους δώσετε όλους πάσο, αντί να φροντίσετε η πρακτική να έχει ασφαλιστική κάλυψη, περίθαλψη, να χρηματοδοτήσετε υποδομές, δομές, εξοπλισμό και εργαστήρια, τι κάνετε? Οδηγείτε τους νέους των λαϊκών οικογενειών να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και τους στέλνετε στα νύχια των σχολαρχών με τυράκι τις κατατακτήριες, λέει, στο πανεπιστήμιο. Κι όμως, την ίδια στιγμή, στο ίδιο νομοσχέδιο, την ώρα που αρνείστε πεισματικά να καλύψετε τις πιο βασικές ανάγκες των σπουδαστών, με έναν προκλητικό τρόπο, στο άρθρο 116, νομοθετείτε τη χρηματοδότηση από το ελληνικό κρατικό ταμείο, τίνος παρακαλώ, του Fulbright, ενός ιδρύματος του State Department, του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, με πολύ σκοτεινό, βεβαρημένο παρελθόν στη χώρα μας από την εποχή του εμφυλίου. Τα λεφτά του λαού μας δηλαδή, αντί να τα δώσετε για τις ανάγκες των παιδιών του, εσείς τα δίνετε για να καλοπιάνετε τους συμμάχους σας, Αμερικάνους υπεριαλιστές. Κοντολογής, το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση είναι συνέχεια της επίθεσης, αλίμονο αν δεν ήταν, στο περιεχόμενο και στα μορφωτικά δικαιώματα. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αντεργατικής επίθεσης στη ζωή και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι δέχονται ολομέτωπη και πολύπλευρη επίθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι η κατάθεσή του συνδυάζεται με ερχόμενο νομοσχέδιο που ανατρέπει τα εργασιακά δικαιώματα, φέρνει τη γενίκευση της ανασφάλιστης εργασίας, την καθιέρωση της δεκάωρης εργασίας, την κατάργηση του οκταώρου, την αύξηση των απλήρωτων υπεροριών, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ούτε αποτελεί σύμπτωση, νομίζουμε, η ψήφισή του ταυτόχρονα με τις απαράδεκτες προχτεσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για νέο σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια, που δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά στα ίδια τα πανεπιστημιακά τμήματα να καθορίζουν αυτά την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Που οδηγεί αυτό? Ουσιαστικά δεν θα επιλέγουν πια οι υποψήφοι τις σχολές τους, αλλά οι σχολές θα επιλέγουν αυτούς. Κόβονται ή όχι με κάτι τέτοια τα φτερά χιλιάδων μαθητών που ονειρεύονται να σπουδάσουν? Και αυτό τι μεγαλώνει ή όχι τη δεξαμενή των νέων παιδιών που θα οδηγηθούν αμέσως μετά το γυμνάσιο στις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης και την ανήλικη εργασία? Καταψηφίζουμε φυσικά επί της αρχής το νομοσχέδιο, όπως και τα περισσότερα του άρθρα. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με αυτό που αποτελεί και την αφορμή για την αίτηση αντισυνταγματικότητας από το Κινάλ. Βεβαίως, το ζήτημα δεν έχει μόνο αντισυνταγματική σημασία, έχει κυρίως ουσιαστική πολιτική σημασία. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το λεγόμενο Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον. Τώρα έχουμε και το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Στο νομοσχέδιο έρχεται προσκύρωση η σύμβαση για την ίδρυση αυτού του Ιδρύματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη γερμανική κυβέρνηση να διεισδύει στην ελληνική εκπαίδευση, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, με δίθεν ανώδυνα προγράμματα όπως το MOG, στα ελληνικά μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα, το οποίο εκπονείται όμως και χρηματοδοτείται από το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Γιατί? Μα για να επιχειρείται ανοιχτά η συγκαλυμμένα, η παραχάραξη, η αναθεώρηση της ιστορίας της κατοχής της πατρίδας μας. Είναι το ίδιο Υπουργείο της ίδιας κυβέρνησης, του ίδιου κράτους, που αρνείται πεισματικά να εξοφλήσει τις οφειλές του γερμανικού κράτους από την εποχή της ναζιστικής κατοχής στη χώρα μας. Και εδώ οφείλουμε να δηλώσουμε ότι είναι άλλο πράγμα οι σχέσεις και οι δεσμοί φιλίας του ελληνικού με το γερμανικό λαό, οι οποίες βεβαίως πρέπει και οφείλουν να αναπτύσσονται, και είναι τελείως άλλο πράγμα οι πολιτικές επιδιώξεις των γερμανικών κυβερνήσεων
που αποσκοπούν και το λένε ανοιχτά να μην αποδώσει η Γερμανία τις οφειλόμενες αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης όμως, κυρίες και κύριοι και κύριε Πρόεδρε, εμπεριέχει και τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών της κατοχής. Το χρωστάμε αυτό. Το χρωστάμε στη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας της χώρας μας. Το χρωστάμε στους 200 της Κεσαριανής. Το χρωστάμε στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στο Χορτιάτι, στην Κάντανο, σε τόσους μαρτυρικούς τόπους. Αποσύρεται λοιπόν αυτό το άρθρο. Ακούστε την έκκληση τέλος πάντων του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Ακούστε την έκκληση του Δικτύου των Μαρτυρικών Πόλεων Χωριών της Ελλάδας από τα ελληνικά ολοκαυτώματα και αποσύρεται αυτό το άρθρο. Καταθέτω το υπόμνημά του στη Βουλή του Εθνικού Συμβουλίου και του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων. Ευχαριστώ.